Καταρχήν να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Για την περιοχή μας δεν υπάρχουν προβλήματα, χιόνια ήταν ελάχιστα. Έχουμε ήδη εξοπλίσει το Δήμο μας με το κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό. Κάναμε προμήθεια καινούριων εκχιονιστικών μηχανημάτων, σε συνδυασμό βέβαια με τα παλιά. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση μέχρι τώρα, και αν κρίνουμε και από τις προηγούμενες χρονιές, έχουμε ανταποκριθεί αποτελεσματικά. Η αστυνομία στην ενημέρωση μας έστειλε ότι ο δρόμος από Γκούρα Ξυλόκαστρο και Γκούρα Κιάτρο μόνο με αλυσίδες αυτές τις μέρες. Όχι, ο δρόμος δεν μένει ούτε δευτερόλεπτο κλειστός. Το έχουμε αποδείξει στο παρελθόν. Προσπαθούμε με την άψογη συνεργασία που έχουμε με τις άλλες υπηρεσίες της περιφέρειας και του Δήμου να καταφέρουμε το καλύτερο δυνατό, διότι η περιοχή μας είναι τουριστική περιοχή, έχει μεγάλη επισκεψιμότητα κατά τη διάρκεια του χειμώνα ορεινός όγκος και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Πριν πάμε στα οικονομικά και δήμαρχη, να πούμε πρώτα αν στείλατε τη λίστα που θέλει το Υπουργείο για τους εργαζόμενους γενικώς. Όχι, δεν στείλαμε, ούτε πρόκειται να στείλουμε. Άλλωστε δεν υπάρχουν και στην υπηρεσία μας τέτοιες περιπτώσεις. Ο Δήμος μας έχει μια άψογη συνεργασία με τους δημοτικούς υπαλλήλους. Παρόλα ότι έχουν μισθώσει πάρα πολύ, μειώσει τους μισθούς, έχουν ανταποκριθεί στην παραγωγικότητά τους και ότι ο Δήμος, από ό,τι έχουμε βάλει στόχο, είναι να δουλεύει με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, διότι τα οικονομικά μας βέβαια έχουν μειωθεί αρκετά, οι επιχορηγήσεις από την κεντρική διοίκηση είναι αρκετά μειωμένες, η ΣΑΤΑ δεν έχει έρθει ούτε ένα ευρώ για το 2012 και δεν μπορούμε να καταρτήσουμε και τεχνικό πρόγραμμα. Προσπαθούμε όμως και το έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να ανταποκριθούμε με τα ίδια έσοδα του Δήμου, τα οποία έχουν μία σταθερή άνοδο και ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα το κάνουμε με τους ίδιους πόρους. Βέβαια η κεντρική διοίκηση οφείλει να μας αποδώσει τους θεσμοθετημένους πόρους που έχει περικόψει κατά τη διάρκεια των ετών και από τον Καποδίστρια και από τον Καλλικράτη. Έχουν πολλές αρμοδιότητες περάσει στους Δήμους, σχεδόν όλες οι αρμοδιότητες της κεντρικής διοίκησης, χωρίς βέβαια να έχουν περάσει και οι αντίστοιχοι πόροι. Οι Δήμοι και η αυτοδιοίκηση είναι ο μοχλός ανάπτυξης της περιφέρειας αλλά και όλης της Ελλάδας. Είναι ένα μοντέλο ανάπτυξης που λέμε bottom-up και οφείλει η κεντρική διοίκηση να τη στηρίξει.